Έχουμε καλεσμένη μας σήμερα την κυρία Ελένη Γκίζα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Να μιλάμε στον ελληνικό καλύτερα. Θέλω να μου πείτε, οι Έλληνες προσέχουμε στα δόντια μας όσο πρέπει καταρχήν? Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια τα προσέχουμε περισσότερο. Γιατί γνωρίζουμε. Έχουμε πάθει στις προηγούμενες γενιές, οπότε έχουμε μάθει. Νομίζω ότι τώρα και οι γονείς είναι περισσότερο ενημερωμένοι και φέρουν τα παιδιά στον οδοντίατρο, φέρνουν τα παιδιά στον παιδοδοντίατρο και ξεκινάνε και τους καθαρισμούς και τις φθοριώσεις και τα check-up και τους ελέγχους από μικρή ηλικία. Είναι αυτό που θα μας δώσει μια καλή στοματική υγεία στο μέλλον. Παλιότερα θυμάμαι και όταν πήγαινα και εγώ στο σχολείο, υπήρχε μια ενημέρωση και από τους οδοντιάτρους το τι πρέπει να κάνεις. Δεν ξέρω τώρα αυτό αν συμβαίνει πλέον. Νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλά προγράμματα και από το πανεπιστήμιο, στα σχολεία, ναι, νομίζω ότι ενημερώνονται, αλλά βέβαια όπως και να έχει, η οικογένεια είναι αυτή που έχει τον πρώτο λόγο και είναι αυτή η οποία θα ενεργοποιηθεί, θα ενημερωθεί και θα φέρει το παιδί στον οδοντίατρο, αλλά και οι ίδιοι δεν θα ξεχάσουν και τον εαυτό τους. Έτσι. Για τα check-up τους, για τους ελέγχους τους. Σε ποια ηλικία, ας ξεκινήσουμε καλύτερα για τα παιδιά. Σε ποια ηλικία πρέπει ένα παιδί να πάει σε έναν οδοντίατρο? Πρέπει να περιμένουμε να εμφανιστεί κάποιο πρόβλημα ή πρέπει να πάμε πιο πριν? Καταρχήν, ξέρετε τι θα έλεγα. Θα έλεγα ότι υπάρχει μια εκπαίδευση που τελικά παίρνει το παιδί και το παιδί αυτή την εκπαίδευση την παίρνει όχι μόνο από την πρώτη του εμπειρία από τον οδοντίατρο, αλλά από το σπίτι. Δηλαδή, πώς εκπαιδεύεται κανείς, πώς μαθαίνει κανείς ότι το στόμα είναι πολύ προσωπική περιοχή. Πρέπει να μάθουμε ότι εκτός από το να τρώμε, το στόμα πρέπει και να το φροντίζουμε. Άρα, όπως τα παιδιά συνήθως μιμούνται και αν βλέπουν ένα γονιό, τον μπαμπά, τη μαμά να βουρτσίζουν, τότε πολύ εύκολα, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, γιατί συνήθως οι γονείς παραπονιούνται ότι τα παιδιά δεν βουρτσίζουν τα δόντια τους. Ναι. Τα παιδιά λοιπόν με το παράδειγμα μαθαίνουν. Και από προσωπική εμπειρία μπορώ να το πω αυτό. Τα παιδιά μιμούνται, άρα αν βλέπουν τον μπαμπά και τη μαμά και αν η πόρτα του μπάνιου είναι ανοιχτή εκείνη την ώρα και αν βουρτσίζουμε παρέα που είναι ένα ωραίο παιχνίδι και αυτό, πολύ ωραίο είναι αυτό. Τότε μαθαίνουν, εκπαιδεύονται και συνηθίζουν ότι με το στόμα μας ασχολούμαστε και γενικά πάντα λέμε ότι ένα γεύμα ξεκινάει από το πλύσιμο των χεριών και καταλήγει στο βούρτισμα των δοντιών. Μάλιστα. Άρα μαθαίνουμε το παιδί να βουρτσίζει και τότε όταν έρθει η ώρα που συνήθως είναι γύρω στα 2,5. Εκεί. Στα 2,5 είναι ένας κατάλληλος χρόνος ηλικιακά για να έρθει το παιδί για την πρώτη του επίσκεψη. Δεν είναι απαραίτητο να έχει κάποια βλάβη ή να παραπονιέται για κάτι, αλλά αυτή η πρώτη εμπειρία θα πρέπει να είναι καταρχήν ευχάριστη, γι' αυτό και δεν πολύ θα πρέπει σημαντικό να υπάρχει ένας λόγος πόνου για να έρθει κανείς. Και ενημερώνεται σε αυτό το πρώτο ραντεβού και για κάποιες στοματικές συνήθειες και διατροφικές που θα πρέπει να έχει ένα παιδάκι σε αυτή την ηλικία. Άρα εκεί στα 2,5 νομίζω ότι είναι το πρώτο ραντεβού είναι καλά να γίνεται. Όταν είναι μωρό ακόμα και ξεκινάει να βγάλει τα δοντάκια, γιατί αυτό τουλάχιστον εγώ δεν το έχω δει πουθενά, δεν έχω ιδέα για το πότε πρέπει ένα παιδάκι να ξεκινήσει αυτά τα πολύ μικρά δοντάκια, πρέπει να τα καθαρίζουν οι μαμάδες. Ναι. Ναι. Όταν λοιπόν τα παιδιά ακόμα μπορεί να. Το μωράκι μπορεί ακόμα να είναι στο γάλα, να μην έχει καθόλου ακόμα περάσει στις στέρεες τροφές. Είναι καλό, η μαμά είναι αυτό που σας είπα πριν με την εκπαίδευση. Ο πρώτος λόγος είναι ότι όταν το παιδάκι συνηθίσει ότι κάποιος ασχολείται με το στόμα του και θα σας δείξω, υπάρχουν πολύ ωραία ειδικά μαντιλάκια τα οποία οι μαμάδες μπορούν να προμηθευτούν. Ανοίγουμε το μαντιλάκι και το τυλίγει η μανούλα στο δαχτυλάκι της. Είναι σαν γαζούλα η οποία είναι εμποτισμένη με ένα πάρα πολύ ωραίο ζελεδάκι. Με κάποια γεύση φρούτου συνήθως, ανανά, φραούλα. Για να μην είναι δυσάρεστο. Ναι. Και βουρτσίζει με αυτή τη γαζούλα, περνάει τις επιφάνειες των δοντιών. Μπορεί να είναι ένα δοντάκι, μπορεί να είναι δύο δοντάκια. Δεν έχει σημασία. Καθώς θα έρχονται και άλλα στο στόμα, το παιδί θα συνηθίζει ότι μετά το γεύμα, μπορεί να είναι γάλα, μπορεί να είναι κάτι άλλο μετά, περνάμε τις επιφάνειες των δοντιών με αυτή τη γαζούλα και μετά περνάμε σιγά σιγά στην οδοντόβουρτσα. Τι ωραίο, δεν ήξερα καν ότι υπάρχει κάτι τέτοιο για τόσο μικρά παιδάκια. Βοηθάει πάρα πολύ, όπως είναι τα ζελεδάκια που μπορεί να ανακουφίσουν την περίοδο που το μωράκι βγάζει δόντια. Ναι. Υπάρχει μια ενόχληση εκεί, μια γκρίνια, λίγο ύπνοια. Κάποια παιδάκια να βάζουν και περαιτό. Ναι, υπάρχουν ειδικά τα ζελεδάκια για αυτή την περίοδο, αλλά αυτά τα μαντιλάκια, αυτές οι γαζούλες είναι πάρα πολύ βοηθητικές. Γιατί δυστυχώς οι περισσότεροι γονείς αυτό που σκέφτονται είναι ότι αυτά τα δοντάκια θα πέσουν και θα βγουν άλλα δοντάκια. Ξέρετε τι γίνεται. Λέμε καμιά φορά ότι κληρονομούμε την κακή πάστα των δοντιών του μπαμπά και της μαμάς. Αυτό που συνήθως κληρονομούμε είναι κακές συνήθειες. Δηλαδή, αν κανείς εκπαιδευτεί στο να φροντίσει το στόμα του, δεν περιμένει να έρθουν τα μόνιμα δόντια, φροντίζει και τα νεογυλά.
Έχει να κάνει και με τα ούλα, έχει να κάνει και με άλλα πράγματα. Και τα νεογυλαδόντια πονάνε. Βέβαια. Εντάξει, δηλαδή δεν φτάνουμε να καταστρέψουμε ένα στόμα για να περάσουμε μετά ξαφνικά μια ωραία μέρα. Θα περάσουμε στην οδοντόβουλτσα και στο σωστό βούλτσισμα. Ναι. Όλο αυτό υπάρχει μια ωραία σειρά, μια εκπαίδευση για να γίνεται και να γίνει σωστά. Πάντως έχετε κάνει οι περισσότεροι οδοντίατροι, τουλάχιστον προσπαθούν να κάνουν όλο αυτό το πιο ανώδυνο για τα παιδάκια. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι και στην δικιά μου παιδική ηλικία ότι κάποια στιγμή που δεν μου άρεσε ο οδοντίατρος που πήγαινα, με πήγανε σε μια άλλη οδοντίατρο και είχε τηλεόραση και έβλεπα παιδικά. Απασχολείται το μυαλό και δεν σκέφτεσαι εκείνη τη στιγμή όλο αυτό που γίνεται ουσιαστικά. Και ακόμα μπορεί να είναι και ένας πόνος ή ακόμα και τίποτα. Απλά είναι ο φόβος. Ο φόβος λοιπόν είναι κάτι το οποίο φόβος του οδοντίατρου. Γιατί φοβόμαστε αυτόν τον οδοντίατρο, γιατί φοβόμαστε τον πόνο. Είναι αυτό που σας έλεγα πριν, ότι είναι αυτό που έχουμε ακούσει, είναι η εμπειρία μας. Ναι. Εάν η εμπειρία μας από την αρχή είναι καλή, δηλαδή αν εμάς η πρώτη μας επίσκεψη ήταν στον οδοντίατρο στα 2,5, χωρίς να έχουμε κάποιο πόνο και μας πήγε η μαμά μας και εκεί περάσαμε πολύ ωραία και μας δώσανε ωραία πράγματα που πήγαμε στο σπίτι και βουρτσίσαμε με καινούργιες οδοντόκρεμες και οδοντόβουλτσες. Καινούργια παιχνίδια ουσιαστικά. Καινούργια παιχνίδια. Και το περιβάλλον ήταν ωραίο και ευχάριστο και νιώσαμε καλά, ασφαλείς και νιώσαμε εμπιστοσύνη, τότε όλο αυτό μετά για μας καταγράφεται σαν μια καλή εμπειρία. Αυτή θα μεταδώσουμε στα παιδιά μας. Αν εμείς οι ίδιοι δεν έχουμε καλή εμπειρία, καλύτερα να μην μιλάμε καθόλου. Να αφήνουμε τα παιδιά να αποκτήσουν τη δική τους εμπειρία. Σιγά, γιατί οι οδοντίατροι πια και η προσέγγιση πια έχει αλλάξει. Και οι παιδοδοντίατροι είναι εκπαιδευμένοι οδοντίατροι για αυτήν την ωραία επικοινωνία οδοντιάτρου και παιδιού. Έτσι. Ποιοι είναι οι βασικοί κανόνες στοματικής υγιεινής? Αχ, αυτοί οι βασικοί κανόνες. Οι κανόνες καταρχήν είναι ότι πρέπει να βουρτσίζουμε κάθε φορά που τρώμε. Πόσα γεύματα έχουμε την ακόμα ημέρα? Ακόμα και σνακ, οτιδήποτε και αν φάμε. Ναι. Κανονικά ναι. Έχουμε 5 γεύματα. Ναι. Βουρτσίζουμε μετά από κάθε γεύμα. Βέβαια, αυτό που θα έλεγα είναι να βουρτσίζουμε οπωσδήποτε το πρωί και το βράδυ. Εντάξει. Γιατί και στην καθημερινότητά μας έχουμε μια ροή που ενδεχομένως να μην το επιτρέπει αυτό. Mm. Ωστόσο, να πω ότι σε αυτά τα 5 γεύματα μπορούμε να έχουμε και γλυκά. Mm. Και υδατάνθρακες φυσικά, αλλά και γλυκά. Δεν απαγορεύονται τα γλυκά. Αυτό που όμως πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι καλό είναι και για τα παιδιά και για τους ενήλικες τα γλυκά να έρχονται μετά το κυρίως γεύμα. Δηλαδή να μην τρώμε γλυκά έτσι, γιατί αλλιώς θα φάμε περισσότερο γλυκό και δεν θα φάμε το κυρίως γεύμα. Και αυτό αφορά, είναι πιο σημαντικό για τα παιδιά, το να φάνε το γεύμα τους και όχι να καταναλωθεί η όρεξή τους στο γλυκό. Και να βουρτσίσουμε αμέσως μετά. Δηλαδή είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι μετά το γεύμα βουρτσίζουμε, γιατί αν δεν βουρτσίσουμε θα δημιουργηθεί περιδόνα. Μάλιστα. Θα χαλάσουν τα δοντάκια. Αχ, έχω ένα παιδάκι στο κοινωνικό μου περιβάλλον που λέγεται είναι Δώρα Τεριδόνα. Όχι, Δώνα Τεριδόνα. Ναι, 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 είναι πάρα πολύ ωραίο παραμύθι. Είναι αυτό, πάρα πολύ το ωραίο, Ευγένιο ναι. Τριβιζά, είναι εξαιρετικό, το συστήνω ανεπιφύλακτα, το έχουμε και εμείς στο σπίτι, το διαβάζουμε, είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι Δώνα πολύ ωραίο, ναι. Και νομίζω ότι με ένα πάρα πολύ απλό και μαγικό τρόπο κάνει τα παιδιά να μπαίνουν και μέσα στο παραμύθι κάνοντας όλο αυτό το πράγμα. Θέλω να μου πείτε, στα παιδιά κάνουμε και φθορίωση, έτσι δεν είναι? Οι φθοριώσεις ξεκινάνε από τα 2,5-3 και είναι απαραίτητο να γίνονται κάθε 6 μήνες μέχρι τα 18. Ουσιαστικά μέχρι εκεί που σταματάμε να φτιάχνει ο οργανισμός μας τα μόνιμα δόντια. Μάλιστα. Ωστόσο και μετά τα 18 έχουμε μόνιμα δόντια στο στόμα, τα οποία και αυτά χαλάνε. Ναι. Άρα μέχρι τα 18 είναι απαραίτητες οι φθοριώσεις. Για τα παιδιά είναι πολύ σημαντικές οι φθοριώσεις. Είναι εξαιρετικό να δει κανείς πώς ένα στόμα που έχει κάνει τις φθοριώσεις, ένας άνθρωπος που έχει κάνει φθοριώσεις κάθε εξάμηνο από κάποιον που δεν κάνει φθοριώσεις. Ναι. Είναι μαγικό, είναι τεράστια διαφορά. Μετά τα 18 όμως, εγώ κάνω στους ασθενείς μου, αλλά και οι περισσότεροι οδοντίατροι κάνουν φθοριώσεις, γιατί είναι το καλύτερο προληπτικό μέτρο η φθορίωση. Μία φορά το χρόνο είναι αυτό ή είναι κάτι πιο συχνό? Οι καθαρισμοί μας γίνονται κάθε εξάμηνο. Mm-hmm. Βέβαια και αυτό. Εντάξει, δεν είναι ένας κανόνας, ωστόσο λέμε ότι κάθε εξάμηνο μπορεί για κάποιους να είναι οχτάμηνο, μπορεί να είναι δεκάμηνο, εξαρτάται πολύ από τη στοματική υγιεινή που ακολουθούμε στο σπίτι. Αν η στοματική μας υγιεινή είναι καλή, μπορεί αυτό το διάστημα να αλλάξει. Αλλά λέμε ότι κάθε εξάμηνο, οχτάμηνο, έχουμε το ραντεβού με τον οδοντίατρο, γιατί στο στόμα μας συμβαίνουν πράγματα τα οποία με ένα ραντεβού ενδεχομένως
κάτι να χάσουμε. Ναι. Και αυτό που χάνω αυτή τη φορά μπορεί να το εντοπίσω την ερχόμενη. Σωστά, που θα έχει περάσει ένα χρονικό διάστημα. Έτσι, γιατί και η τεριδόνα έχει πάρα πολλά στάδια και μπορούμε να τα δούμε μετά από κάποιο στο στόμα. Δεν μπορούμε να τα δούμε όλα από την αρχή που συμβαίνουν. Και πάλι, όταν η βλάβη είναι μικρή και η φθορά μικρή, σκεφτείτε ότι είναι και η αποκατάσταση μικρή. Σωστά. Δεν αφήνουμε λοιπόν τη βλάβη να μεγαλώσει, να εξελιχθεί τόσο πολύ ώστε να έχουμε πόνο για να μπούμε στη διαδικασία κάτι να κάνουμε. Γιατί τότε μπορεί μια κοιλότητα που μπορεί να χρειαστεί ένα απλό σφράγισμα σε μια αρχόμενη φάση, να χρειαστεί να γίνει και κάποια περαιτέρω εργασία, όπως μια απονεύρωση ενδεχομένως. Ναι. Άρα, καλό είναι να μην κάνουμε τα σφραγίσματά μας, για παράδειγμα, όταν ήδη νιώθουμε πόνο, αλλά όταν μας πει ο οδοντίατρος ότι είναι καιρός να κάνουμε αυτό το σφράγισμα, γιατί η μικρή βλάβη σημαίνει μικρή αποκατάσταση. Μάλιστα. Καλό είναι όταν μιλάμε για ένα παιδάκι και την επίσκεψη του σε έναν οδοντίατρο να είναι εξειδικευμένος, έτσι δεν είναι, να είναι. Είναι καλύτερα. Είναι καλύτερα. Και γενικά στην οδοντιατρική σήμερα υπάρχουν πάρα πολλές ειδικότητες. Για τα παιδιά, ειδικός οδοντίατρος είναι ο παιδοδοντίατρος. Αυτός έχει και την κατάλληλη γνώση και την κατάλληλη εμπειρία και την κατάλληλη προσέγγιση, βέβαια, γιατί τα παιδιά είναι ένα μοναδικό κοινό και θέλουν τη δική τους προσέγγιση, βέβαια. Μεγάλο πρόβλημα στο στόμα μας δημιουργούν τα γλυκά και πολλοί υδατάνθρακες. Το είπατε κι εσείς πριν. Τι μπορούμε να κάνουμε όμως, δεν θα σταματήσουμε να καταναλώνουμε γλυκά, παγωτά και όλα αυτά τα. Όχι, μπορούμε να καταναλώνουμε όσα θέλουμε. Ναι. Αλλά θα πρέπει να προσέχουμε, όπως είπα πριν, αυτό να γίνεται μετά το κυρίως γεύμα. Και κάτι επίσης σημαντικό είναι ότι δεν έχει να κάνει με την ποσότητα. Δηλαδή, μπορούμε να φάμε μία τούρτα. Ναι. Αν μπορούμε να τη φάμε, ας τη φάμε. Η βλάβη που θα κάνουμε στο στόμα μας, στα δόντια μας, είναι μία φορά. Ναι. Έστω και αν φάμε μία κουταλιά με μία τούρτα, αυτό δεν εννοείται. Είναι ακριβώς το ίδιο. Γιατί μετά από αυτήν την πρόσληψη γλυκού, αλλάζει το pH στο στόμα μας και δημιουργούνται οι ιδανικές συνθήκες για να δημιουργηθεί η τεριδόνα. Άρα, είναι προτιμότερο να φάμε αυτή την τούρτα, ναι, παρά να έχουμε ένα καφέ με ζάχαρη, ναι, στο γραφείο μας, δίπλα μας, και κατά τη διάρκεια της ημέρας να παίρνουμε και από μία γουλίτσα κάθε τόσο. Αυτό κάνει όλη την ημέρα αυτές οι συνθήκες να βρίσκονται εκεί. Νομίζω ότι αυτό το κάνουμε όλοι, έτσι δεν είναι? Και αυτό λέω, τουλάχιστον ναι. Αυτό, να οι τσίχνες βοηθάνε, που λένε ότι διορθώνουν το pH στο στόμα μετά από ένα γεύμα. Υπάρχουν διάφορες εταιρείες που λένε κάτι τέτοιο. Αυτό που σίγουρα κάνουν οι τσίχλες είναι να μας δώσουν αυτή την αίσθηση φρεσκάδας που μπορεί να χρειαζόμαστε μετά από κάποιο γεύμα που δεν έχουμε τη δυνατότητα να βουρτσίσουμε. Ναι. Επίσης, μπορούμε, επειδή έχουμε σιελώρια κατά τη διάρκεια που μασάμε μια τσίχλα, ναι, με αυτό το σάλιο που έχουμε εκείνη την ώρα κάνουμε και ένα, ας πούμε, ξέπλυμα. Μπορούμε να φάμε ένα φρούτο μετά, μπορούμε να φάμε ένα μήλο μετά από ένα γεύμα. Ένα μήλο την ημέρα, το γιατρό τον κάνει πέρα. Και αυτό, αλλά και βοηθάει να καθαρίζονται οι τροφές που έχουν σφινώσει μεταξύ των δοντιών. Ξέρετε, κάθε φορά που δαγκώνουμε μια μπουκιά, ένα πολύ μικρό κομματάκι τροφής σφινώνει μεταξύ των δοντιών. Και αυτή η τροφούλα από εκεί δεν βγαίνει, ακόμα και αν βουρτσίσουμε πολύ καλά με την οδοντόβουρτσα. Γενικά έχει βρεθεί ότι περίπου το βούρτσισμα με την οδοντόβουρτσα μας καθαρίζει κατά τα 60%. Ακόμα και αν είναι το υπόλοιπο, ναι, το υπόλοιπο έρχεται με το νήμα και τα μεσοδόντια βουρτσάκια. Μάλιστα. Δηλαδή έχουμε κάποια gadget που έχουμε στο μπάνιο μας και χρησιμοποιούμε την οδοντόκρεμα που πρέπει να έχει φθόριο, την οδοντόβουρτσα που θα πρέπει να είναι αρκετά αεροδυναμική με μία έτσι, με ακρούλες που να μπορούν να μπαίνουν ωραία μεταξύ ούλων και δοντιών. Να μην είναι ίσια όπως ήταν παλιά. Να μην τώρα είναι που έχουν flat, με ναι, διακυμάνσεις στο ύψος. Με ωραία κυματάκια πλαστικά στο κέντρο. Υπάρχουν όλες οι εταιρείες έχουν τέτοιες οδοντόβουρτσες. Και υπάρχει και μία πολύ συγκεκριμένη μέθοδος, η μέθοδος BAS. Όλοι οι οδοντίατροι μπορούν να τη δείξουν, γιατί δεν γεννιόμαστε ξέροντας πώς να βουρτσίσουμε. Όχι, και αυτό φυσικά πρέπει κάποιος να μας το δείξει. Άρα, εάν δεν ξέρουμε ή δεν είμαστε σίγουροι ότι βουρτσίζουμε σωστά, μπορούμε να ρωτήσουμε πάντα τον οδοντίατρό μας για να μας δείξει ποια είναι αυτή η μέθοδος. Γιατί τα δόντια μας έχουν 5 διαστάσεις. Με την οδοντόβουρτσα βουρτσίζουμε τις 3. Οι άλλες 2 μένουν πάντα βούρτσιστες αν δεν χρησιμοποιήσουμε νήμα και αν δεν κάνουμε μεσοδόντια βουρτσάκια. Πάντα κατημένοι δηλαδή. Και η τεριδόνα ξεκινάει πάντα εκεί, μεταξύ των δοντιών, εκεί που μένει η τροφή. Μου δίνει τώρα πάσα να σας ρωτήσω, η τεριδόνα τι προκαλεί στο στόμα μας? Η τεριδόνα χαλάει τα δόντια. Είναι η τεριδόνα είναι ένα συνδυασμός βακτηριδίων που έχουμε και πρόσληψη γλυκού. Αυτή η συνάντηση δημιουργεί τεριδόνα. Μάλιστα. Άρα γι' αυτό λέω, μπορούμε να φάμε και αμέσως μετά να βουρτσίσουμε έτσι ώστε να πάρουμε τις συνθήκες, τις ιδανικές αυτές που δημιουργούνται αν δεν το κάνουμε.
αυτά ήδη, τα δόντια μας είναι μοναδικά και αν και τα χάσουμε. Μπορούμε να τα έχουμε για πάντα. Ναι, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αυτό είναι το σημαντικότερο, ότι τα δόντια μας μπορούμε να τα έχουμε για πάντα. Πολλές φορές μιλάμε και με νέα παιδιά που έχουν την αίσθηση ακόμα κάποιοι ότι όταν βουρτσίζουμε είναι λογικό να ματώνουν τα ούλα μας. Πράγμα που σαφώς δεν πρέπει να συμβαίνει. Τα δόντια μας και τα ούλα μας πρέπει να τα βουρτσίζουμε, δεν πρέπει να τα φοβόμαστε, πρέπει να ασκούμε συγκεκριμένη πίεση, όχι να γινόμαστε βίαιοι με την οδοντόβουρτσα και αιμονικοί με το βούρτσισμα, αλλά μπορούμε να ασκήσουμε μια πίεση τέτοια που να αιματωθούν καλά τα ούλα μας και να τα έχουμε πάντα υγιή. Τα ούλα δεν πρέπει να ματώνουν. Εάν ματώνουν τα ούλα, αν έχουμε ουλίτιδα δηλαδή, και ουλίτιδα, να πω ότι όταν ακούμε αυτό το ίτιδα στο τέλος, είναι πάντα φλεγμονή. Φλεγμονή, σωστά. Είναι ουλίτιδα η φλεγμονή των ούλων όταν τα ούλα ματώνουν, και αυτό είναι ένα σύμπτωμα που μπορεί να έχει ο περισσότερος κόσμος, αλλά και πριν από αυτό μπορεί να βλέπουμε τα ούλα μας λίγο πιο κόκκινα. Μπορεί να έχουν, να αποκτούν έτσι μια πιο σπογκώδη υφή. Τότε μπορεί να έχουν πέτρα από κάτω, οπότε χρειαζόμαστε επαγγελματική βοήθεια σωστά, πια. Γενικά, έτσι. Αλλά γενικά πρέπει να ξέρουμε ότι το βούρτσισμα πρέπει να γίνεται με πίεση και τα ούλα μας δεν πρέπει να μάθουν. Αν ματώνουν τα ούλα μας, πρέπει να απευθυνθούμε στον οδοντίατρό μας, οπωσδήποτε. Και αυτοί οι κανόνες ουσιαστικά που συζητάμε τώρα αφορούν νέους, παιδιά. Τους πάντες. Τους πάντες. Τους πάντες. Γιατί αν αφήσουμε μια ουλίτιδα, θα έχουμε περιοδοντίτιδα, δηλαδή αυτή η φλεγμονή που θα μπορούσαμε με ένα καθαρισμό, ένα καλό βούρτσισμα και έναν επαγγελματικό καθαρισμό να το τελειώσουμε εκεί, θα περάσει και θα γίνει περιοδοντίτιδα. Δηλαδή αυτή η φλεγμονή θα περάσει και σε άλλους ιστούς, σε όλους τους ιστούς που περιβάλλουν το δόντι και του οστού. Έτσι. Πότε είναι μια Έχω ένα πάρα πολύ ωραίο εδώ να σας δείξω εκμαγείο, έτσι είναι. Ένα στόμα. Ένα στόμα υγιές με τα δοντάκια και όταν σιγά σιγά βλέπουμε ότι υπάρχει φλεγμονή και υπάρχει η πέτρα που σχηματίζεται, σιγά σιγά τα ούλα αρχίζουν και υποχωρούν, αρχίζουν και μετακινούνται. Μάλιστα. Αυτή είναι περιοδοντίτιδα, είναι ξεκάθαρη εικόνα περιοδοντίτιδας. Από ένα τέτοιο στόμα, για να φτάσει κανείς εδώ, χρειάζεται αρκετά χρόνια. Αλλά καλό είναι να μην μένουμε βασιζόμενοι στη δική μας εικόνα, σε αυτό που έχουμε εμείς, γιατί κάποιες φορές δεν μπορούμε να αξιολογήσουμε σωστά τις συνθήκες και το τι συμβαίνει στο στόμα μας. Άρα καλό είναι να έχουμε πάντα κάποιον τον οποίο εμπιστευόμαστε και τον οποίο επισκεφτόμαστε συχνά. Δύο φορές το χρόνο, όπως είπατε. Τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο. Δύο φορές το χρόνο είναι ιδανικά. Που στην περίπτωση που δεν έχει εμφανίσει κάποιο πρόβλημα. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Τα παιδάκια, πότε ας πούμε, είναι ένα παιδάκι, βλέπουμε ότι έχει στραβά δοντάκια. Εντάξει. Έχει βγάλει τα καινούργια δόντια, δεν είναι τα παιδικά δοντάκια. Βέβαια, ναι. Πότε όμως θα αποφασίσει ο γιατρός, ποια είναι η κατάλληλη ηλικία για να βάλει ένα παιδί σιδεράκια, αν βγαίνουν πιο στραβά? Μία πολύ κατάλληλη ηλικία είναι στην ηλικία των 9. 9. 9 με 12, εκεί είναι ένας κατάλληλος χρόνος, ναι, για να μπουν σιδεράκια. Βέβαια τώρα πια με τα σιδεράκια, αν έχουμε χάσει αυτό το διάστημα για κάποιο λόγο, υπάρχουν σιδεράκια και διάφανα, κεραμικά, υπάρχουν και άλλοι τρόποι που μπορούν να επιτρέψουν και σε έναν ενήλικα που έχει δραστηριότητες, που έχει κάποιες, την εργασία του, που θα πρέπει να εμφανίζεται, να μιλάει με κόσμο. Δεν σημαίνει πάντα ότι όταν φοράμε κεραμικά σιδεράκια δεν φαίνεται ότι βρισκόμαστε σε θεραπεία. Παρ' όλα αυτά είναι πολύ πιο κομψά από τα μεταλλικά αυτά που υπήρχαν στο παρελθόν. Πολύ μεγάλη διαφορά. Γιατί πρόσφατα συνάντησα και μια φίλη μου η οποία έχει πρόβλημα στο παρελθόν και αποφάσισε σε πιο μεγάλη ηλικία να κάνει κάτι τέτοιο στα δόντια της. Και πραγματικά στην αρχή υπήρχε μια διαφορά στην ομιλία, γιατί ήταν ό,τι τα είχε βάλει, δεν τα είχε συνηθίσει με ένα ακόμα. Αλλά δεν φαινόταν τίποτα. Δεν υπήρχε αυτή η εικόνα παλιά που ήταν αυτό το πράγμα σε όλα τα δόντια. Νόμιζες, δηλαδή, μόνο αν πήγαινες από πάρα πολύ κοντά μπορούσες να το δεις. Οπότε νομίζω υπάρχουν ότι και ειδικοί νάρθηκες που βέβαια η θεραπεία κρατάει λίγο περισσότερο. Παίρνουμε αποτυπώματα από τα δοντάκια, φτιάχνουμε νάρθηκες οι οποίοι πιέζουν κάποια σημεία, αυτά που θέλουμε να μετακινήσουμε. Δηλαδή, μόλις τα δόντια έρθουν σε μια καλύτερη θέση, παίρνουμε καινούριο αποτύπωμα, φτιάχνουμε καινούριο νάρθηκα. Και έτσι με αυτούς τους νάρθηκες σταδιακά μετακινούνται τα δόντια στη σωστή τους θέση. Μάλιστα. Άρα αυτοί οι νάρθηκες είναι πάρα πολύ διάφανοι και κομψοί, όπως είπατε και εσείς, σχεδόν δεν φαίνονται, σχεδόν πρέπει δεν να έρθει κάποιος τίποτα, από πολύ κοντά.
και είναι μια πολύ καλή λύση αν κάποιος έχει ένα πρόβλημα το οποίο θέλει να λύσει με ορθοδοντική, βεβαίως. Υπάρχει και η αισθητική επανορθωτική οδοντιατρική, η οποία πραγματικά κάνει θαύματα, είτε σε ανθρώπους που έχουν λίγο κενό στα δόντια ή άλλου τύπου προβλήματα. Εντάξει, η αισθητική οδοντιατρική είναι πλέον σε όλα τα κομμάτια της οδοντιατρικής. Δεν υπάρχει να κάνουμε τώρα οδοντιατρική και να μην έχουμε κάτι. Σωστά. Να είναι κάτι ακαλέσθητο. Στην οδοντιατρική είναι όλα με αισθητική. Αλλά πραγματικά, όπως είπατε πριν, υπάρχουν άνθρωποι που το πρόβλημά τους θα λυθεί πάρα πολύ ωραία με την ορθοδοντική. Ναι, ναι. Και υπάρχουν και άνθρωποι που δεν μπορούν να το υποστηρίξουν λόγω δουλειάς ή επιλέγουν να μην το κάνουν και το πρόβλημά τους μπορεί να λυθεί εξαιρετικά με υλικά τα οποία έχουμε αυτή τη στιγμή στη φαρέτα της οδοντιατρικής, που είναι οι όψεις πορσελάνης, οι όψεις ρητίνης, που μπορούν ωραιότατα να κλείσουν κενά, να μεγαλώσουν κάποια δοντάκια τα οποία μπορεί να είναι μικρά. Και μικρά, ναι. Κάποιες στρεβλοδοντίες να διορθώσουν, ρογμές, δυσχρωμίες. Σωστά, γιατί υπάρχουν και ατυχήματα. Να δώσουν μια καινούργια υφή, ναι, στα δόντια. Στα δόντια, ναι. Και μάλιστα είναι ουσιαστικά η ίδια τεχνική, νομίζω, με αυτή που χρησιμοποιείται, άμα σπάσει ένα δοντάκι, πώς το καλύπτει ο οδοντίατρος. Κάτι παρόμοιο είναι και το να σου καλύψει ένα χώρισμα στα δόντια, για παράδειγμα. Σωστά. Αυτή η τεχνική γενικά δεν είναι καινούρια. Τα υλικά έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ. Την τελευταία πενταετία εξαιρετικά πολύ. Μπορούν να δώσουμε πραγματικά αποτελέσματα εξαιρετικά. Σε δύο ώρες. Εγώ είχα χώρισμα στα δόντια και το λέω έτσι, πραγματικά και μέσα σε δύο ώρες, ενώ στην αρχή πάντα έλεγα να το κάνω, να μην το κάνω. Και πραγματικά αισθάνθηκα ότι άλλαξε πολύ η ψυχολογία μου και στο χαμόγελο μόλις έκλεισε αυτό. Δεν ήταν τίποτα τελικά. Με αυτές τις τεχνικές μπορούμε να κλείσουμε το κενό, αλλά μπορούμε να αλλάξουμε και τη θέση λίγο. Ναι. Μπορούμε να δώσουμε λίγο όγκο αν τον χρειαζόμαστε. Mm-hmm. Μπορούμε να αλλάξουμε αυτό που λέω, η υφή του δοντιού. Δηλαδή, πολλές φορές μετά την ορθοδοντική, ενώ έχουμε φέρει τα δόντια σε σωστή τους θέση και είναι απόλυτα στο τόξο σωστά και η σύγκληση σωστή, μπορούμε πάντα μετά να δώσουμε και κάτι ακόμα. Δηλαδή το χρώμα δεν είναι κάτι που διορθώνεται με την ορθοδοντική. Και το σχήμα επίσης, δηλαδή το σχήμα του δοντιού είναι αυτό. Μπορούμε να ισιώσουμε τα δόντια μας, αλλά σχεδόν πάντα κάτι χρειάζεται μετά. Εκεί έρχεται λοιπόν η αισθητική να δώσει το κάτι παραπάνω. Και να το τελειοποιήσει. Έτσι. Γιατί πραγματικά νομίζω ότι το χαμόγελο θα πρέπει να το κάνουμε και με την καρδιά μας. Να μην φοβόμαστε. Γιατί έχω δει πολλούς ανθρώπους που χαμογελάνε και βάζουν το χέρι στο στόμα. Ναι. Και είναι και ψυχολογικό αυτό πολύ. Το χαμόγελο μπορεί να μας δώσει αυτοπεποίθηση. Ναι. Ένας άνθρωπος, αν έχουμε μια παρέα και ένας άνθρωπος νιώθει άνετα με τον εαυτό του και χαμογελάει, είναι αυτός που κερδίζει στην επικοινωνία. Θα είστε και ομιλήτρια σε λίγες μέρες σε ένα συνέδριο, αν θυμάμαι καλά. Είναι σε μια βράβευση. Βράβευση. Για ένα βιβλίο εξαιρετικό που έχει γράψει η κυρία Παπύρη. Και βραβεύουν την κυρία Παπύρη για την εισφορά της στον χώρο της ευεξίας. Και εκεί θα έχουμε κάποιες ομιλίες, είστε όλοι καλεσμένοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τι θα μιλήσετε σε αυτή την ώρα, τι θέμα θα έχει. Θα μιλήσουμε για οδοντιατρική, για το πώς η οδοντιατρική μπορεί να συμβάλλει στην εμφάνισή μας. Αυτό ακριβώς που ήταν και η καλύτερη κατάληξη ήταν αυτή. Ναι. Πραγματικά κάνει θαύματα και στην ψυχολογία. Εγώ σας το λέω από την προσωπική μου εμπειρία για αυτό το πράγμα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλές εκπομπές να έχετε. Να είστε καλά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας γιατί θα έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε. Ειδικά για τη λεύκανση που αφορά πάρα πολύ κόσμο που θέλει να κάνει λίγο πιο φωτεινά και λίγο πιο λευκά τα δόντια του. Σας ευχαριστώ και πάλι που ήσασταν μαζί μας.